Λοιπόν, δεν έχουμε και τις φοβερές και τρομερές ειδήσεις σήμερα, θα τις δούμε όμως αργότερα. Εγώ θα είμαι κοντά σας μέχρι τις 3. Να ξεκινήσουμε όμως με τον καλεσμένο μας, τον κύριο Βασίλη Τριγκυλίδα. Βασίλη, γνωριζόμαστε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι, να μιλάμε στον Νικό νομίζω. Να πούμε ότι είσαι μέλος της Ομοσπονδίας Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ελλάδος, είσαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και είσαι και ΑΧΕΠΑ, να το πούμε και είμαστε, αυτό. Είμαστε και ΑΧΕΠΑ. Έτσι. Λοιπόν, πώς ήταν το τριήμερο, να πάμε να ξεκινήσουμε το τριήμερο αυτό τουριστικά, γιατί είχα ένα τηλέφωνο πριν, μίλησα λίγο με τη Φινικούντα και μου είπαν ότι δεν περίμεναν περισσότερο κόσμο. Ναι. Καλησπέρα, Θόδωρε. Σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνεις να μιλήσω τουριστικά. Χρόνια πολλά για χθες. Μια μεγάλη γιορτή για εμάς τους Ορθοδόξους και ένα πολύ καλό τριήμερο τουριστικά. Το οποίο ανάλογα σε ποια περιοχή απευθύνεσαι, δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμεναν ίσως κάποιοι. Και πολύ σωστά σου είπαν από την περιοχή της Φινικούντας, γιατί η περιοχή της Πανσοκράτης της Μάνης είχε πληρότητες αρκετά καλές. Ήταν ανάλογα την περιοχή και ανάλογα αν χρειαζόταν κάποιος να πάρει καράβια να περάσει στο νησί, που επιβάρυνε το κόστος του τουριστικού πακέτου. Και να πούμε ότι όμως γενικά στα τριήμερα και σε όλες αυτές τις αργίες υπάρχει μεγάλη ζήτηση τόσο στον οργανωμένο τουρισμό όσο και στους μεμονωμένες κρατήσεις. Δηλαδή η Καλαμάτα είναι ένας προορισμός, μιας και είμαστε στην πόλη μας αυτή τη στιγμή, ο οποίος απευθύνεται σε οικογένειες και σε ανθρώπους οι οποίοι δεν χρειάζεται να βγάλουν αυτοπλοϊκά εισιτήρια, να έχουν παραπάνω έξοδα. Και είναι ένα τουριστικό προϊόν το οποίο έχει αναβαθμιστεί και ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια. Είμαστε αισιόδοξοι για την πόλη της Καλαμάτας και για τον νομό της Μεσσηνίας. Σε οποιοδήποτε αργία, festivity, είμαστε από τους top προορισμούς και από τους top, έτσι, τα top destination που έχουν επιθυμία και έρχονται πάρα πολλοί Έλληνες πολίτες. Ποια είναι η διαφορά, ας πούμε, της Μεσσηνίας από τώρα, αν συγκρίνουμε πριν από 10 χρόνια? Ποσοστία μπορείς να το... Η διαφορά είναι σε καταρχήν, προσέλευση κόσμου. Καταρχήν να σας θυμίσω ότι το 2019 που ήταν η καλύτερη χρονιά για τον παγκόσμιο τουρισμό, σύμφωνα και με τα στατιστικά στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, αλλά και του ΕΟΤ, ήταν η καλύτερη μας χρονιά ever. Το 20 και το 21 λόγω πανδημίας εισπράξαμε πολύ καλό καλοκαίρι στους μεμονωμένους και ιδιαίτερα σε κατηγορίες ανθρώπων που επισκεπτώνσαν βίλες και αυτόνομες κατοικίες. Η Μεσσηνία έχει αρκετές τέτοιες περιπτώσεις και πήγε πάρα πολύ καλά τουριστικά. Πιστεύω ότι έχουμε αναβαθμιστεί όσον αφορά τις υπηρεσίες μας. Η τουριστική μονάδα Ναυαρχίδα, που ουσιαστικά είναι ο φορέας διαχείρισης προορισμού πλέον για τον νομό μας, η Κώστα Ναβαρίνο, έχει βάλει την περιοχή μας στη Μεσσηνία γενικότερα, αλλά και ειδικότερα κατατόπους περιοχές στο τουριστικό παγκόσμιο χάρτη, και από την ελληνική αγορά πλέον προτιμείται από πάρα πολλές περιοχές και από τους όμορους νομούς και πιο μακρινούς προορισμούς, όπως και η Μακεδονία. Έρχονται πάρα πολλοί και επισκέπτονται την περιοχή μας από τη Μακεδονία, πάρα πολλοί από την Ευρώπη, Κεντρική Ευρώπη, Βόρεια Ευρώπη, Σκανδιναβικά κράτη. Και γενικά είμαστε πολύ καλύτερα. Ποια είναι τα τρία hot spot της Πελοποννήσου που επισκέπτονται περισσότερα? Σαν destination, σαν προορισμούς. Εξαρτάται πού αναφερόμαστε. Αν αναφερόμαστε στο συνεδριακό τουρισμό, έτσι, που είναι ένα κομμάτι του τουρισμού, είναι Κώστα Ναβαρίνο, είναι Greek Hotel, Αλντεμάρ, είναι το Αμανζόε απάνω στο Κρανίδι. Εξαρτάται πού απευθύνεται κανείς. Είναι η Μάνη, η περιοχή της Μάνης, που έχει ένα φοβερό τουριστικό προϊόν που συνδυάζει βουνό, θάλασσα, αρχιτεκτονικό τοπίο, φυσικό τοπίο, και πραγματικά δίνει αξία και επιμηκύνει έτσι με τον τόπο και τον χρόνο. Και βλέπετε ότι στη Μάνη ότι η σεζόν ξεκινάει πολλές φορές από το μήνα Απρίλιο και τελειώνει και ολοκληρώνει τον Νοέμβριο. Αυτός είναι ο στόχος. Και η άλλη περιοχή που είναι η περιοχή Κώστα Ναβαρίνου, σας είπα, και τις ευρύτερες περιοχές της Ιππηρίας. Η Αργολίδα. Η Αργολίδα, ναι, πάει και αυτή πολύ καλά. Στην περιοχή του Πορτοχελίου, στο Τολό κυρίως, και στην Ερμιόνη.
Εκεί στο Νάφλιο, υποθέτω. Το Νάφλιο που είναι το νούμερο ένα city break που μπορεί να πει. Το καλύτερο, το νούμερο ένα city break της Πελοποννήσου είναι το Νάφλιο. Mm-hmm. Με μεγάλη διαφορά. Γιατί πιστεύεις είναι το Νάφλιο? Εύκολο νόητο. Είναι γιατί το Νάφλιο έχει την δυνατότητα, είχε τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια και κράτησε τον αρχιτεκτονικό του χαρακτήρα. Κράτησε μεγάλο μέρος της παλιάς πόλης. Αυτό που φωνάζουμε όλα αυτά τα χρόνια, όλα αυτά τα οικοδομήματα, εκτρώματα που έχουν φτιαχτεί σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, έτσι, το Ναύπλιο έχει ένα πλεονέκτημα έναντι αυτών των πόλεων. Μήπως, Βασίλη, να πούμε ότι καλεσμένος εδώ στο στούντιο του ΚΙΣ είναι ο ταξιδιωτικός πράκτορας Βασίλης Τρεγκυλίδας, μήπως το Ναύπλιο έχει και αποκτήσει με όλα αυτά τα χρόνια και μια τουριστική νοοτροπία, δηλαδή σε σχέση με εμάς, ας πούμε? Καταρχήν, έχει αποκτήσει τουριστική νοοτροπία, έχει πολύ πιο αναβαθμισμένες υπηρεσίες σε περιπτώσεις και ξενοδοχείων και επιστημιστικών τμήματων πολύ νωρίτερα από εμάς. Τώρα εμείς έχουμε ανέβει πάρα πολύ το λεγόμενο bistronomy, mm-hmm. Η φιλοσοφία με το brunch φαγητό, το εύκολο, το διαφοροποιημένο φαγητό προσαρμοσμένο στις ελληνικές γεύσεις έχει ανέβει πάρα πολύ στην περιοχή μας. Εγώ είμαι πολύ περήφανος σαν πολίτης αυτής της πόλης που συναντάω και έχω πάρα πολλές επιλογές στο να πάω να περάσω καλά, να φάω καλά, σε ένα ωραίο μπαράκι. Έχουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και δεν είναι τυχαίο ότι η Καλαμάτα σαν city break προορισμός έχει ανέβει λόγω των αναβαθμισμένων περιουσιών τα τελευταία χρόνια. Το Ναύπλιο όμως έχει και κάτι άλλο που δεν το έχει η Καλαμάτα, που προσπαθεί να το φτιάξει, που είναι η ταυτότητα της πόλης. Έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα με ένα παραδοσιακό χαρακτήρα που η Καλαμάτα στο διάβα των χρόνων, στο πέρασμα των ετών που έχουν περάσει από την μεταπολίτευση και μετά, κατέστρεψε μεγάλο μέρος του ιστορικού της κέντρου. Ναι, νομίζω αυτό έγινε και στο σεισμό κάπου, άλλαξε όλο το... Και πριν το σεισμό. Πριν το σεισμό είχε, αλλά στο σεισμό μπήκανε καλύτεροι κανόνες. Στο σεισμό ήτανε... Στο σεισμό μπήκανε καλύτεροι. Ο σεισμός ίσως ήταν σωσμός τελικά. Ναι, μάλλον τη δεκαετία του 70 έγινε ζημιά. Αυτό ακριβώς. Ναι. Τότε που ήταν η καταστροφή της Ελλάδος με την αντιπαροχή που έγινε τότε... με τον νόμο της αντιπαροχής που κατέστρεψε όλες τις ελληνικές πόλεις. Όπως και η Αθήνα. Ναι. Αυτό το πράγμα στην Αθήνα, έτσι, με το πόλη δηλαδή. Δεν ήταν πολύ κόσμημα πριν. Απίστευτη πόλη. Απίστευτη πόλη. Αν είχαμε αυτή την πόλη του 70 τώρα, σας πληροφορώ ότι δεν θα προλαβαίναμε να κόβουμε χρήμα. Υπάρχουν παλιές φωτογραφίες από την Πανεπιστημίου και την Πατησίων, ας πούμε, οποίες θυμίζουν άλλη εποχή. Εντάξει. Κάτι το οποίο δεν έκανε ποτέ η Ρώμη. Ακριβώς. Γιατί την έχεις επισκεφθεί, ξέρω, πάρα πολλές φορές. Που είναι μια, είναι κινηματογραφική ταινία, μια πόλη. Πόλη μουσείο. Μουσείο. Είναι πόλη μουσείο. Ναι. Κάθε γωνιά όπου και να κοιτάξει στη Ρώμη, σε όποια ιταλική πόλη, διατηρεί το ιστορικό τη κέντρο, το λεγόμενο τσέντρο στόρικο, και βλέπει ότι έχουν κρατήσει και το χαρακτήρα και την παροχή υπηρεσιών σε υψηλό επίπεδο και προσπαθούν όλα αυτά να τα κεφαλοποιήσουν και να τα διατηρήσουν ώστε να έχουν συνέχεια και να υπάρξει επιμήκυνση. Στο χρόνο, δηλαδή να μην έχει συγκεκριμένα 2 μήνες τουρισμό το χρόνο, βλέπεις η Ρώμη είναι ασταμάτητα γεμάτη από κόσμο, δηλαδή όλο το χρόνο. Mm-hmm. Ποιοι Ευρωπαίοι, από ποιες χώρες επισκέπτονται περισσότερο την Πελοπόννησο και ειδικότερα τη Μεσσηνία, γιατί εσύ το γνωρίζεις αυτό? Έχουμε πτήσεις από όλη την Ευρώπη και από όλους τους μεγάλους προορισμούς. Έχουμε πτήσεις από τη Γερμανία, από την Σκανδιναβία, από Σουηδία, από Φιλανδία φέτος, από Δανία, έχουμε πτήσεις από Πολωνία, από Ιταλία. Έρχονται οι Ιταλοί, δηλαδή. Από Ελβετία, έχουμε 2 πτήσεις την εβδομάδα, έχουμε πτήσεις από Αυστρία, δηλαδή όλη την κεντρική Ευρώπη που έχουν ανάγκη τον ήλιο, το μοντέλο ήλιο-θάλασσα, αλλά παράλληλα θέλουν και κάτι το ποιοτικό και κάτι το διαφορετικό. Που δεν αφορά μόνο την Κώστα Ναβαρίνο, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή... Όχι, γιατί αυτοί που προτιμούν μια περιοχή σαν την Πελοπόννησο και τη Μεσσηνία θέλουν να ζήσουν κάτι διαφορετικό, δεν θέλουν το μοντέλο των ελληνικών νησιών, θέλουν να ζήσουν τον αυθεντικό προορισμό που η Πελοπόννησος το προσφέρει απλόχερα και αυτό είναι που πρέπει να προσπαθήσουμε να προασπίσουμε ώστε να έχουμε διάρκεια σαν τουριστικός προορισμός και συνέχεια να έχουμε ανωδικές στάσεις στις προτιμήσεις των τουριστών. Εσύ ως ειδικός, υπάρχει εδώ μια διχογνωμία απόψεων. Συμμετείχα, μπορώ να πω, σε εισαγωγικά, σε διάφορες συζητήσεις
Η Κώστα Ναβαρίνο είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο τιμά τη Μεσσηνία, να το πούμε αυτό, και την Πελοπόννησο και την Ελλάδα δηλαδή, το οποίο επεκτείνεται και θα φτάσει μέχρι το Πεταλίδι, έτσι δεν είναι? Αυτό το έργο, υπάρχει εισρωή στην Καλαμάτα από όσους διαμένουν στην Κώστα Ναβαρίνο? Δηλαδή η Καλαμάτα επωφελείται από αυτό το τεράστιο ριζόρτ? Άλλοι λένε ότι okay, έρχονται τα αεροπλάνα, μπαίνουν σε ένα λεωφορείο ή με ελικόπτερα, δεν ξέρουμε τι, γιατί είναι και πανάκριβο αυτό το ριζόρτ, πάνε εκεί, μένουν εκεί και δεν άντε να φτάσουν μέχρι τη Γιάλοβα, ας πούμε, να βγουν έξω. Δηλαδή η Καλαμάτα επωφελείται από την Κώστα Ναβαρίνο. Θοδωρή μου, σου λέω, μεταφέρω τι λένε, όχι τι λέω εγώ. Ναι, ξέρω, καταλαβαίνω, αντιληπτό είναι, και θα πω και εγώ και την προσωπική μου γνώμη, αλλά και γενικά τη γνώμη που είναι των ειδικών, ας πούμε, έτσι, που εγώ πιστεύω και όλοι στον τουρισμό που είμαστε πιστεύουμε ότι μια τέτοια μεγάλη επένδυση που για μας και για, ουσιαστικά για την Ελλάδα είναι μεγαλύτερη επένδυση της Μεσογείου αυτή τη στιγμή που διαδραματίζεται στην περιοχή μας. Mm-hmm. Φανταστείτε όταν αναπτυχθεί το έργο στα επιπλέον δύο ξενοδοχεία που έρχονται, θα έχει απέτηση σε εργατικό δυναμικό, μόνο από αυτό να καταλάβετε, 11.000 ανθρώπους. Τεράστιο νούμερο. Τεράστιο νούμερο. Άρα λοιπόν 11.000 άνθρωποι να δουλεύουν σε μια περιοχή έχουν ανάγκες. Πρέπει να καλύψουν ανάγκες. Πρέπει να έχουν βασικούς όρους και προϋποθέσεις για την καθημερινότητά τους, που σημαίνει ότι όλοι αυτοί θα καταναλώνουν στο νομό μας. Mm-hmm. Άρα λοιπόν μόνο και μόνο από αυτούς, χωρίς να έρθει ένας τουρίστας, έτσι, έχει κέρδος η περιοχή. Σε όλα τα επίπεδα. Σε κατοικίες, σε ανάγκες καθημερινότητας, σε ανάγκες διατροφής γενικά, στα πάντα. Στα πάντα. Σε ανάγκες εκπαίδευσης για τα παιδιά τους, για τις οικογένειές τους. Άρα, ένα είναι αυτό. Δεύτερον, θα έχουμε τεράστια αύξηση ζήτησης land arrangements, δηλαδή τι θέλω να πω, land arrangements, επίγειων υπηρεσιών, που σημαίνει είτε υπηρεσίες μεταφοράς, είτε υπηρεσίες φαγητού, εστιατορίων, επιστημικών τμήματων, ή οτιδήποτε, ξεναγούς, συνοδούς, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς, οπτικοακουστικά συστήματα για συνέδρια. Υπάρχουν το πεδίο της Μεσσηνίας, το πεδίο δόξης είναι λαμπρό για τη Μεσσηνία, για την Πελοπόννησο. Και θεωρώ ότι όταν κατασκευαστούν και οι δρόμοι και η απόσταση θα μικρύνει, θα είναι αυτό, αυτό λοιπόν θα βοηθήσει, εκεί θα βοηθήσει πάρα πολύ. Εκεί θα βοηθήσει ακόμα παραπάνω και τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα. Ναι, θα βοηθήσει τη Μεσσηνιακή πρωτεύουσα και θα πρέπει να μικρύνει η διάρκεια. Πρέπει να φτιαχτεί οπωσδήποτε ο δρόμος που ταλαιπωρούμαστε όλοι αυτά τα χρόνια, το εσωτερικό δίκτυο του νομού, mm-hmm. ώστε να είμαστε προσβάσιμοι και να μην ταλαιπωρείται ο κόσμος, είτε αυτός που φεύγει, είτε αυτός που έρχεται ο τουρίστας, ή ακόμα και οι ντόπιοι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αν δεν είναι περήφανος ο ντόπιος, ο μόνιμος κάτοικος, δεν θα είναι και ο τουρίστας για ένα μέρος που επισκέπτεται. Mm-hmm. Έτσι δεν είναι? Ωραία. Λοιπόν, πήραμε έτσι μια γενική γνώμη. Θεωρώ ότι ο τουρισμός στην Ελλάδα θα ανέβει πάρα πολύ φέτος σε σχέση. Ναι. Ήδη φαίνεται αυτό, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Πάμε λοιπόν στις δικές σου δραστηριότητες του ταξιδιωτικού γραφείου, που είναι πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι εγώ μικρός, όταν φοιτούσα στο πρώτο λύκειο, όπως και εσύ δηλαδή, και ο αδερφός σου και η αδερφή σου, όλοι από εκεί πέρασαν. Όλη η οικογένεια από εκεί πέρασε. Όλοι από εκεί. Χρησιμοποιούσαμε το δικό σου ταξιδιωτικό γραφείο για να κάνουμε τις εκδρομές μας από τότε, εκείνη την εποχή. Πολλά χρόνια λοιπόν εμπειρία επάνω στα ταξίδια. Θέλω να μας μιλήσεις έτσι για τις παροχές γενικότερα. Το πού δραστηριοποιείται αυτή την περίοδο το ταξιδιωτικό γραφείο Τριγκυλίδας. Η οικογένεια, η ταξιδιωτική οικογένεια Τριγκυλίδα βρίσκεται ενεργή στα δρόμενα, τα τουριστικά και στον τουρισμό από το 1974, όταν ο πατέρας μας, ο Γιάννης Τριγκυλίδας, ίδρυσε την επιχείρηση, τότε λεγόμενη Φαρέ Τουρς, η αρχαία Καλαμάτα, οι αρχαίες Φαρές, και μετά με την αλλαγή του ονόματος που μετανομάστηκε σε Τριγκυλίδας Travel and Holidays. Δραστηριοποιούμεθα σε όλες τις μορφές τουρισμού, σε όλους τους κλάδους τουρισμού, στον εισερχόμενο και στον εξερχόμενο τουρισμό. Είμαστε μια επιχείρηση που συνεχώς εξελισσόμαστε, συνεχώς προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι, να διορθώσουμε τυχόν λάθη, να διατροποποιήσουμε πράγματα τόσο στα ταξιδιωτικά μας πακέτα, που κάθε χρόνο τα εμπλουτίζουμε, τα διαφοροποιούμε. Έχουμε ταξιδιωτικά πακέτα στην Ελλάδα,
προσφέρουμε ταξιδιωτικές έτσι εκδρομές με ελκυστικότατες τιμές για ομαδικά ταξίδια στην Ελλάδα από Πελοπόννησο μέχρι Μακεδονία, από νησιά Ιωνίου, Αιγαίου, και το ίδιο κάνουμε και στο εξωτερικό. Έχουμε πακέτα που είναι για βιωτικές εκδρομές στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας τα ίδια ιδιόκτητα λεωφορεία που έχουμε. Υπερσύγχρονα. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Ο στόλος μας είναι σύγχρονος. Μάλιστα, φέτος να σου πω και το εξής, ότι πήραμε πιστοποίηση για τις οδικές μεταφορές, που είναι η πιστοποίηση 39.001 του 2012, mm-hmm. που σημαίνει από την DF Austria. Πιστοποιηθήκαμε από ένα φορέα ο οποίος είναι πολύ δυναμικός στα ευρωπαϊκά δρόμενα για την ασφάλεια και τη βελτίωση και την ποιότητα των οδικών μεταφορών, μιας και αναφερθήκαμε στα λεωφορεία. Έχουμε πακέτα τα οποία τα εξελίσσουμε όσον αφορά το εξωτερικό, είτε οδικές, όπως σας είπα, είτε αεροπορικές εκδρομές, εκμεταλλευόμενοι πολλές φορές και το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Είναι πολύ σημαντικό, παρουσιάζει χάρη Μόσχα, Αγία Πετρούπολη, φεύγαμε από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Ναι, υπάρχουν αυτές οι πτήσεις τώρα. Πολλές. Και ανέφερα, φεύγαμε, γιατί ακόμα δεν πετάμε, δεν πετάμε και λόγω του έχω πολέμου. Πετύχει και πολύ κόσμο που μου λέει ότι πήγα με 50 ευρώ στην Ιταλία. Ισχύει αυτό δηλαδή? Ισχύει αυτό σε μεμονωμένη βάση, ισχύει. Βέβαια, αυτό είναι περιορισμένες θέσεις mm-hmm. και προσφορές. Είναι η φιλοσοφία της πυραμίδας, στη πυραμίδα τιμών, που όσο πιο νωρίς το κλείσεις ένα αεροπορικό εισιτήριο, τόσο πιο πολύ πετυχαίνεις πιο ελκυστική τιμή. Όμως αυτό διέπεται από προϋποθέσεις και περιορισμούς. Δηλαδή, θα μπορεί να κάνεις αλλαγή εισιτηρίου, δεν μπορεί να κάνεις, ή θα πρέπει να πληρώσεις ένα μεγάλο πέναλτι, δεν mm-hmm. έχει βαλίτσες μέσα και όλα αυτά. Άρα, μπορεί κάποιος να απευθυνθεί σε σένα για να βγάλει στο εισιτήρια. Γραφείο σου για να Βεβαίως. Βγάλει αεροπορικά εισιτήρια. Καταρχήν, είμαστε στην. Εννοώ αυτά τα εισιτήρια που είπαμε τώρα, τα φτηνά δηλαδή. Και τα φτηνά, ναι. Και τα φτηνά εισιτήρια. Και τα ακριβά. Όχι τα ακριβά, δεν το θέσω έτσι. Mm-hmm. Και τα εισιτήρια που είναι οι low cost εταιρείες charters, mm-hmm. οι οποίες πετούν από το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, αλλά και από τις κλασικές εταιρείες, οι προγραμματισμένες πτήσεις, που είναι από το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, από οποιοδήποτε αεροδρόμιο. Υπάρχουν πελάτες μας στην Αυστραλία, πάνω χάρη, που ναι. δεν πηγαίνουν σε γραφείο της Αυστραλίας για να βγάλουν εισιτήριο. Τα βγάζουν από Καλαμάτα. Ναι. Και έρχονται οικογένειες ολόκληρες και βγάζουν εισιτήρια από Αυστραλία ή από Καναδά ή από Αμερική ναι. και τα βγάζουν εμείς από Καλαμάτα. Μάλιστα. Και αυτό είναι καλό, γιατί μπαίνει στην παραγωγή του γραφείου μας. Που το γραφείο αυτή τη στιγμή είναι πιστοποιημένο από την ΑΙΑΤΑ και είναι το μοναδικό γραφείο πιστοποιημένο από την ΑΙΑΤΑ στην Πελοπόννησο. Πολύ μεγάλο ταξίδι αυτό για Αυστραλία. Το έχω κάνει. Δεν ξέρω αν έχεις πάει σε Αυστραλία. Ναι. Έχεις πάει, Ναι. Έλα. Μην μου πεις ότι δεν. Έχω πάει και Κίνα, έχω πάει και. Έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι αυτή. Ναι. Είναι και η δουλειά σου. Πώς είναι όμως έτσι ένας άνθρωπος να έχει ταξιδέψει όλο τον κόσμο και σε όλη την Ελλάδα? Νιώθεις ευτυχισμένος που έχεις εμπλουτίσει τη μνήμη σου με τόσες πολλές εικόνες? Καταρχήν. Γιατί πολλοί λένε. Πολλοί κόσμος, Βασίλη Τριγκυλίδα, σήμερα δεν έχει χρήματα να φτάσει ούτε μέχρι την Τρίπολη. Δηλαδή η κατάσταση ναι. για πολλούς ανθρώπους είναι πάρα πολύ δύσκολη και τραγική. Ναι. Δηλαδή για πολλούς ένα ταξίδι ή διακοπές είναι ένα όνειρο το οποίο... Τέτοια ταξίδια, όνειρο ζωής, όντως ίσως είναι πολυδάπανα. Ναι. Αλλά υπάρχουν λύσεις. Όχι, υπάρχουν λύσεις και οικονομικές, εσένα και το γνωρίζω, θα το πούμε σε λίγο. Αλλά... εσύ πώς νιώθεις με τόσες πολλές εικόνες που έχεις έτσι αποκτήσει από όλα αυτά τα ταξίδια? Ή είναι απλά έχει γίνει συνήθεια απλά? Όχι, εγώ αισθάνομαι πλούσιος κάθε φορά που ταξιδεύω. Είναι σαν να κερδίζω το λότο κάθε φορά από τις εμπειρίες που αποκτώ από κάθε ταξίδι. Mm-hmm. Τόσο από τις ανθρώπινες συμπεριφορές που είναι ομαδικό ταξίδι και από τις σχέσεις μεταξύ των μελών του γκρουπ, mm-hmm. Όσο και από τις εμπειρίες που ζω σε κάθε προορισμό. Mm-hmm. Το ταξίδι είναι το ελιξίριο της ανθρώπινης ψυχής, είναι το φάρμακο της ανθρώπινης ψυχής. Δεν μετράμε την κούραση που έχει, γιατί όλα τα ταξίδια έχουν και το στοιχείο της κούρασης. Mm. Αν ταξιδεύεις πάνω σου χάρη 12 ώρες πτήση ή 18-24 ώρες πτήση. Η Αυστραλία κουράζεται κανείς. Όμως αυτά που θα ζήσει στην Αυστραλία και αυτά που θα πάρει μαζί του μένουν ανεξίτηλα χαραγμένα στη μνήμη του και πραγματικά είναι μοναδικές οι στιγμές πολλές φορές που ζεις αυτά τα ταξίδια. Προσφέρουν τόσες πολλές συγκινήσεις που ξεχνάς πλέον την κούραση, ξεχνάς πλέον τα προβλήματά σου, αδειάζει το μυαλό σου με το ταξίδι. Δραστηριοποιείσαι πάρα πολύ και σε ταξίδια με τα λεωφορεία και το βλέπουμε και καταχωρήσεις και στην ελευθερία.
Και γενικότερα βέβαια να πούμε εδώ στους ακροατές ότι αν πληκτρολογήσεις τριγκυλίδα στο Google θα σου βγάλει κατευθείαν και τις σελίδες και όλα για να μπορεί κάποιος να ενημερωθεί. Αυτά τα ταξίδια, ας πούμε τώρα, αυτή την περίοδο, τι ταξίδια, αυτά μέσα στην Ελλάδα εννοώ, εσωτερικά. Στην Ελλάδα εμείς έχουμε πάρα πολλές μονοήμερες εκδρομές. Έχουμε εκδρομές που αφορούν στην Πελοπόννησο, έτσι. Έχουμε παραδοσιακά εκδρομές που πηγαίνουμε στις Πέτσες, Ναύπλιο, στην Ίδρα, Ναύπλιο, στην Ζάκυνθο. Αυτές είναι μονοήμερες. Μονοήμερες εκδρομές. Έχουμε γενικότερα στην Αθήνα πολλές φορές συνδυάζουμε εκδρομή με επίσκεψη Ακρόπολη μαζί με κάποιο μουσείο θεματικό. Έχουμε ταξίδια τα οποία να δίνουν τη δυνατότητα αυτές οι μονοήμερες εκδρομές, μιας και μιλάμε για αυτές, τόσο στο να ταξιδεύει και να βλέπει ο άλλος να ζει την πόλη που επισκέπτεται, την Αθήνα πάνω χάρη, και να ζει και ένα μουσείο, δύο μουσεία, και να έχει και χρόνο ελεύθερο. Δηλαδή όλα τα ταξίδια έχουν προσαρμοστεί πλέον, ναι μεν είναι ομαδικά, αλλά δίνουν τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να έχουν και χρόνο ελεύθερο να ζήσουν τον προορισμό, γιατί αυτή είναι η ουσία. Και να καταναλώσουν και χρήμα. Και Τίνο, Μύκονο, είδα και τα πάντα. Ναι. Αυτό είναι ένα ταξίδι πλέον. Πάμε στις πολυήμερες εκδρομές, που έχουμε πάρα πολλές πολυήμερες εκδρομές, όπως είναι η Τίνος Μύκονος που πηγαίνουμε κάθε Παρασκευή. Χθες γύρισα από την εκδρομή αυτή του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε ταξίδια όπως στη Θεσσαλία τριήμερο, έχουμε Καρπενήσι, έχουμε Κύθυρα και το χειμώνα. Έχουμε Κύθυρα, έχουμε Κυκλάδες στα νησιά Σαντορίνη, έχουμε Σκύρο, ένας μοναδικός προορισμός, πολύ ωραίος προορισμός. Και μου έλεγες πριν ότι πλέον τα ταξίδια αυτά τα προτιμούν και νέοι άνθρωποι, μικρές ηλικίες δηλαδή. Ενώ παλιά δεν είχε παρατηρηθεί αυτό, δηλαδή ήταν περισσότερο μεσήλικες και πάνω. Τώρα έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει και έχουν καταλάβει όλοι ότι πλέον με το ταξίδι και το ομαδικό που τους φόβιζε ότι θα είναι, έλαμε στο λεωφορείο, ότι ξέρεις, θα είμαστε, πώς θα είμαστε. Και το επιζητούν πλέον και θέλουν το ομαδικό ταξίδι. Και ένας λόγος, ξέρετε ποιος είναι. Ειδικά φέτος έχει τεράστια ζήτηση το ομαδικό ταξίδι, γιατί ο άλλος δεν έχει να πληρώσει τα ναύλα τόσο πολύ να πάει με το δικό του γιοταχή. Και προτιμάει να κλείσει μια εκδρομή ομαδική, η οποία είναι πάρα πολύ οικονομική σε σχέση με τα έξοδα που θα κατανάλωνε όταν πήγαινε με το δικό του γιοταχή. Άκουγα ένα ηθοποιό το πρωί στον Αντένα σε μια συνέντευξη, δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Ο οποίος τον ρωτούσαν για την περιοδία που θα κάνει θεατρική παράσταση το καλοκαίρι και τον ρωτάει ο δημοσιογράφος, υποθέτω θα πάτε και στα νησιά. Λέει θα πάμε, αλλά με μεγάλη δυσκολία. Φανταστείτε ότι για να ανεβεί ένα θεατρικό έργο σε ένα νησί πρέπει ένα ολόκληρο φορτηγό, πρέπει να φορτώσει ένα ολόκληρο φορτηγό με τα σκηνικά, με τα πάντα για να μπορεί να στηθεί το έργο. Και τα χρήματα που πληρώνεις για τη μεταφορά του φορτηγού είναι τεράστια. Μα το ζούμε και εμείς. Πώς θα βγει μια θεατρική παράσταση? Μα το ζούμε και εμείς. Μην νομίζω τα ναύλα εννοώ. Ότι εμείς και γενικά οι επιχειρήσεις του τουρισμού, ότι επειδή το κάνουμε και διοργανώνουμε τις εκδρομές, ότι δεν μας έχει προβληματίσει το ενεργειακό κόστος, το οποίο είναι δυσβάστακτο. Έτσι. Δηλαδή, ναι, μεν okay, έχουμε κινητικότητα. Πρόσφατα μίλησα με έναν συνάδελφο και μου λέει το εξής. Δουλεύουμε και θα μας μείνουν στο τέλος τα χιλιόμετρα. Δηλαδή, ναι, θα βγάλουμε χρήματα, αλλά θα είναι τόσο πολλά τα έξοδα που ουσιαστικά θα λες ότι τι κάνω εδώ πέρα. Δηλαδή, εσύ που μιλάς με συναδέλφους στο εξωτερικό, γιατί τα καύσιμα εδώ είναι τόσο ακριβά σε σχέση με ξένες χώρες? Γιατί? Γιατί είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Και δεν τον μειώνουν. Έχει να κάνει γιατί ήταν άρρηκτα συνδεμένο με την τιμή του φυσικού αερίου, το οποίο επηρέαζε το κόστος της ενέργειας στην Ελλάδα. Και αυτό νομίζω ψηλοδιορθώθηκε τώρα. Νομίζω από 1η Ιουνίου διορθώθηκε. Δεν θα είναι τόσο τραγικό. Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, ποιο είναι το επόμενο ταξίδι σου? Το επόμενο ταξίδι μου θα είναι να είμαι στην Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Θα είναι κάποιο πανόραμα Ιταλίας, ίσως μια Κωνσταντινούπολη. Ωραίο ταξίδι αυτό. Πολύ ωραίο ταξίδι. Η πόλη πάντα εμπνέει, πάντα μαγεύει τον Έλληνα, ιδιαίτερα και λόγω ιστορικής σημασίας, αλλά και πάντα είναι μια ωραία πόλη. Δηλαδή, μόνο και μόνο στο Βόσπορο και να βλέπεις όλη αυτή τη θάλασσα να απλώνεται μπροστά σου, αισθάνεσαι μοναδικά. Εμείς θα ενημερώνουμε και τους ακροατές εδώ από τον ΚΙΣ για αυτά τα φοβερά ταξίδια που διοργανώνεις. Να σε ευχαριστήσω για την παρουσία σου εδώ στον ΚΙΣ 89 και θα τα πούμε πάλι σύντομα. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πάρα πολλά. Πάρα πολλά. Δηλαδή. Πάρα πολλά. Δηλαδή. Πάρα πολλά. Μπορούμε να αναπτύξουμε γύρω από τα ταξίδια και τον τουρισμό. Να σε ευχαριστήσω και εγώ, Θοδωρή μου, για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τους ακροατές μας για την υπομονή τους που μας άκουσαν. Και καλό καλοκαίρι και καλά ταξίδια. Και να ευχαριστήσουμε και τον Μανώλη Σφογιοργάκη που είχε τη σκηνοθεσία της εκπομπής σήμερα, γιατί σε λίγες ώρες θα είχε τη δυνατότητα
να παρακολουθήσετε όλη αυτή τη συνέντευξη συγγνώμη, από τα social media, από τη σελίδα του Kiss, από τη σελίδα του Τρεγκυλίδας Travel, Holidays Travel, αλλά από όλες τις σελίδες να παρακολουθήσετε αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη, μαγνητοσκοπημένη και με εικόνα. Βασίλη, σε ευχαριστώ. Να πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε πάλι σε λίγο για να συνεχίσουμε την εκπομπή. Θοδωρή Σαρατόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.